Με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου απαντά ο Δήμος Μίκης στην απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τη συγχώνευση των σχολείων Ζουμπουλίου και Κύκνου. Κάθε χρόνο ή τουλάχιστον τα τελευταία 3-4 χρόνια αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση πριν τη σχολική χρονιά. Μέχρι και πέρυσι η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μας έστελνε την προαπόφαση ή μάλλον την σκέψη για ποια σχολεία θα συγχωνευτούν και ποια θα κλείσουν και ζητούσε τη σύμφωνη γνώμη ή την αρνητική γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Φέτος λοιπόν με έκπληξη δεν ζητήθηκε η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα ήρθε κατευθείαν η απόφαση η οποία έλεγε αφορούσε για δύο μειονοτικά δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μίκης, το μειονοτικό δημοτικό σχολείο του Ζουμπουλίου και το μειονοτικό δημοτικό σχολείο του Κύκνου. Λόγω έλλειψης μαθητών, τα σχετικά. Εμείς ως δημοτική αρχή και πέρυσι και προπέρυσι αλλά και φέτος δηλώνουμε ρητά ότι κανένα σχολείο δεν πρέπει να κλείσει, ειδικά στην ορεινή περιοχή, λόγω της ιδιαιτερότητας και του κλίμακα και του κλίματος, αλλά και η μεταφορά των μαθητών είναι δύσκολη. Εμείς πιστεύουμε ότι όλα τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά, παιδιά υπάρχουν και είμαστε αντίθετοι στην απόφαση αυτή που πήρε ο Περιφερειακός Διευθυντής. Και για το λόγο αυτό το θέμα το συζητήσαμε εκτός ημερησίας διάταξης στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μίκης και πάρθηκε αυτή η ομόφωνη απόφαση για να εκδώσουμε αυτό το ψήφισμα. Το εκδώσαμε, το ξανατονίζουμε ότι δεν πρέπει να κλείσει κανένα σχολείο στην ορεινή περιοχή. Στο ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο απαιτεί να εξαιρεθούν τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία από τις νομοθετικές διατάξεις των αναστολών καταργήσεων συγχωνεύσεων των σχολείων λόγω μικρού αριθμού μαθητών, έτσι ώστε να λειτουργούν τα σχολεία σε κάθε οικισμό, ακόμη και με έναν μαθητή, διότι διαφορετικά ο οικισμός χάνει ένα ζωντανό οργανισμό και με τις συγχωνεύσεις υποβαθμίζεται η εκπαίδευση των παιδιών. Οι προηγούμενες αποφάσεις αναστολών καταργήσεων συγχωνεύσεων μειονοτικών σχολείων, σημειώνεται, αποσκοπούσαν στη συρρήκνωση των μειονοτικών δημοτικών σχολείων και τη μεγάλη μείωση του μειονοτικού εκπαιδευτικού προσωπικού και κατά συνέπεια στην υποβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευσης. Οι αποφάσεις αυτές έχουν δημιουργήσει ήδη τεράστια αναστάτωση στους γονείς των μαθητών, στην τοπική κοινωνία αλλά και στους συλλόγους. Κάθε περαιτέρω μείωση των μειονοτικών σχολείων σηματοδοτεί μια πορεία σύνθλιψης της μειονοτικής εκπαίδευσης και της ερημοποίησης της υπαίθρου, καταλήγει στο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Μίκης.